Ο αθλητικός όμιλος στην Πακιού υποδέχτηκε τον Πόρο στο σημαντικότερο σημερινό παιχνίδι για το κύπελο Ε. Με τελική φάση οι φιλοξενούμενοι πήραν την πρόκριση επικρατώντας 3-4 στη διαδικασία των πέναλτι. Οι κυπεδούχοι ήταν αυτοί που έκαναν την πρώτη καλή ευκαιρία στο 12 με τον Ζαφύρη. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Ανδρέου Σκέτζου είχε πολύ καλή στιγμή με τον Πίλιο, εντυπωσιακή επέμβαση του Δημαράκη σε κόρνερ. Στην επανάληψη ο Πίλιος και πάλι πρωταγωνιστής, ένα διαγώνιο σουτ ο Δημαράκης έχει και πάλι απάντηση στο 47, ενώ από εκεί μετά άρχισε ένα κρεσέντο ευκαιριών για την ομάδα της Μεσαράς. Ο Μεταξάκης εδώ από πολύ καλή θέση θα σουτάρει out στο 66, μεγάλη ευκαιρία. Ο Αζίζη μια κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, άστοχος και αυτός, η μπάλα εκτός εστίας. Ενώ και πάλι δημιουργία με τον Ρούκα να κάνει ένα δυνατό σουτ, όμως ο Μεταξάκης από πολύ ευνοϊκή θέση δεν θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Τεράστια ευκαιρία για τον ΑΟΤ λίγο πριν το τέλος του 90 λεπτού, με τον Αλέκο Ζαφύρη απέναντι από τον Δημήτρη Ζαφύρη, τον αδερφό του, θα αποκρούσει. Ευκαιρία για την πρόκριση ήταν αυτή. Και στην παράταση, μια φάση που συζητήθηκε, εδώ έγινε το λάθος μετά το γύρισμα προς τον Δημήτρη Ζαφύρη. Η μπάλα ήρθε στην περιοχή, διεκδίκησε εκεί ο Δημήτρη Ζαφύρη με τον Ψωρογιάννη. Φώναξαν οι γηπεδούχοι απέναντι, είπε πες το διαιτητής. Έτσι το τελευταίο σφύριγμα και στην παράταση οδήγησε τις δύο ομάδες στη διαδικασία των πέναλτι που έλυσαν τις διαφορές τους. Ξεκίνημα με τον Πίλιο για τον Πόρο εύστοχος. Ακολούθησε τον ΑΟΤ η εκτέλεση του Αλέκου Ζαφύρη. Πολύ άτυχος, η μπάλα χτύπησε και στα δύο δοκάρια της εστίας. Έτσι παρέμεινε το 0-1. Εύστοχο και το δεύτερο πέναλτι του Πόρου από τον Αριστινίδη, ο οποίος ήταν ψύχρεμος από τα 11 βήματα. Παπαδάκης στο πρώτο πετυχημένο πέναλτι για τον ΑΟΤ. Ο Ράπτης για τους φιλοξενούμενους επίσης με ηρεμία από την Άσπρη Βούλα θα νικήσει τον Δημαράκη. Η Σκυτάλη στον Βρετό για τον ΑΟΤ και με το δοκάρι μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Αζίζη ήταν ο άστοχος για τον Πόρο, Δημαράκης απέκρουσε. Ακολούθησε το πέναλτι του Μεταξάκη, το 3-3 για τον ΑΟΤ, νέο ενδιαφέρον φυσικά. Ο Δημήτρης Ζαφύρης θα εκτελέσει ο τερματοφύλακας, κάνει το 3-4. Όμως το άστοχο πέναλτι από τον Δουλγεράκη, η μπάλα χτύπησε και στο δοκάρι, έφυγε εκτός εστίας. Έτσι το 3-4 υπέρ του Πόρου έδωσε την νίκη πρόκριση στους φιλοξενούμενους που το πανηγύρισαν